τίποτα. Σε είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος, πιο έτοιμος έτσι. Από χτες. Λοιπόν, πόσοι εγκληματίες είναι μέσα? 5 πρέπει να είναι. Θα συλληφθούν και οι 5 σήμερα. Φευκητρόμπες όλοι για σύλληψη τα πάνε. Όλοι, ναι. Έχουν να φουσκώσουν πολλά στρώματα το καλοκαίρι. Πάω να βγάλω το σκύλο μου λίγο βόλτα στην πλατεία για να έχει να καθαρίζει μετά ο τύπος. Άμα, ναι. Οι άλλοι που είχαμε κάτω στα κελιά έχουν φύγει, θα χωρέσουν όλοι μαζί και αυτοί οι 5. Ή θα τους βάλουμε όλους σε ένα κελί 7 άτομα. Έλα μωρά, θα τους χωρέσουμε. Θα τους χωρέσουμε. Ένα χαρτί υγείας και για τους 6-7 φτάνει πιστεύω. Λες. Κάνετε. Δεν θα νιώσουν τέτοιο, ρε. Δύο φύλλα. Την άνεση εκεί μέσα και θα γίνει μαλαϊκή. Δύο φύλλα. Όπα, το μηχανάκι. Θέλω να σου κάσει το λάστιγο. Θα σκάσει ένα λάστιγο τώρα και είχα. Όταν ήξερα εγώ, ένα σπινιάρο κύριε Μάντζικ, εσείς. Λέγατε, μάλιστα κύριε στη φύλακα κόβω εγώ τα πρόστιμα. Λάκα. Εντάξει. Έχω κουραστεί φίλε να πηγαίνω στο γούφο του, πρέπει να γίνω γούφο του Legend. Θα σας τι είπε αυτός? Ένα τέτοιο στο θέλω να μου βάλει, στον τέτοιο όμως, πώς το λένε. Στο δικό μου, στο γουφού. Όχι ρε μαλάκα, στο άλλο. Γουφού σου μάστερ. Του μπαντολέρο, γουφού σου μάστερ. Γουφού σου μάστερ. Τα μηχανάκια τους με μία ματιά τα βλέπω λίγο χρέπια. Είναι λίγο μπλάκι αυτή, ρε. Πιστεύω μπορεί να πέσουν και μόνοι τους. Λες, ζε πρεμιέ. Δεν λέω, το να έχουμε κανένα τέτοιο επεισόδιο. Το εύχομαι. Να πέσει κάτω και να μείνει και στον τόπο δηλαδή. Όχι. Δεν τους έλα, πάμε. Τελειώσουμε. Τους πάμε μια λήξη διαπραγμάτευση να μπούμε μέσα, να τους βγάλουμε έξω. Είναι πολύ κακό σημείο να παίξει ο κόσμος το πολύ λήξη διαπραγμάτευση. Για να μας εδώ λένε από την κύριε θέλουμε μόνο ένα αίτημα, να μας δώσουν τον όμηρο και να φύγουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμοι να μας δώσουν τον όμηρο και να φύγουνε. Κέντρο εδώ λένε ότι δεν θα γίνει καταδίωξη μετά. Τι εννοεί? Ένα αίτημα πολύ απλό, μας δίνουν τον όμηρο και τελειώνει όλη η υπόθεση. Τα κλοπημαία θα τα αφήσουνε. Τι λένε? Δηλαδή θέλουν να κάνουν τέτοιο, λήξη διαπραγμάτευσης. PVP, ναι, PVP. Τι? Λήξη διαπραγμάτευσης. Το δίνω. Θα πάρεις τον όμηρο. Θα μπεις στο αμάξι σου, θα μπεις και στο αμάξι και με το που φύγεις από το φανάρι πες τους, ξεκινάμε. Κάτσε τι έφυγε ο κεραυνός μέσα από αυτούς. Πω, τα πισί τους. Τι λέει, τρώω κι εγώ τώρα ένα και γελάμε όλοι. Πάει αυτό δηλαδή... επιτρέπεται. Τι?
λήξη διαπραγμάτευσης. Θα βάλω ένα μιλιτάρι βέστη που έχω, ένα μιλιτάρι βέστη. Εφόσον δεν σκοτώνουν όμηρο και διαπραγματευτεί, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αυτή τη φορά. Και χθες λήξαν τη διαπραγμάτευση. Ναι, αλλά δεν να σκοτώσουν τον όμηρο δεν αλλάζει κάτι. Μπορείς να κάνεις λήξη διαπραγμάτευσης και να σκοτώσεις τον όμηρο. Ναι, έτσι πιστεύαμε. Το διαπραγματευτεί δεν μπορείς. Ναι, ο Χασάκη δεν έπρεπε καν να έρθει εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Έφαγε ένα μπούτσο από τον πάντο μετά. Ρε, έχει πει ένα στρολερά τώρα εδώ, ρε μαλάκα. Τι εννοείς? Το ασύρμα το in-game, έχει πει ένα σουλάκι στρολάρι. Πες μου ότι μπήκατε σε ασύρμα το in-game για να διαπραγματευτείτε. Σας παρακαλώ κύριε, απογορήσατε ένα ασυρματόμαστε. Επίσης, γιατί να μπουν σαν σύρματο. Πέρασε το τμήμα να το μάθετε. Ο διαπραγματευτής πρέπει να είναι μέσα. Θετικό. Αναμένω. Ελάτε το τμήμα, κύριε, να μάθετε. Μ' ακούτε κύριε, ποιος διοικητής? Υπεύθυνος τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ πώς πέθανα τώρα ρε φίλε. Ναι, κτηνοτρόφος, περάστε πέρασα από το τμήμα να σας κάνω καλά. Από τον εγκέφαλο λογικά. Δεν γίνεται να πεθάνεις από το εγκέφαλο. Όλα είναι ένα κουτί, όλα έχουν ένα κουτί. Γίνεται ρε. Κύριε, αποχωρήσα τον ασύρματο. Και το λύνουμε σε λίγο τώρα γιατί έχουμε επιχείρηση. Εντάξει. Παρακαλώ κύριε, αποχωρήσω τον ασύρματο. Θα τα Slay Revive. Έλα. Θα έλουσαν κανένα Slay Revive. Magic Pain Dead. Πριν καν ξεκινήσουμε. Είναι το πρώτο officer down, παιδιά. Εκτός αν το κάνω σωτηράκος για να του κάνει νότς ότι πού είσαι, άντε. Κακό δείγμα από τους θεούς ήταν αυτός, θα πεθάνουμε. Εμένα βρήκαν. Το shooter. Είσαι? Το shooter. Άλλα θυμάμαι εγώ από το CS, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Θα πει τώρα, CS δεν παίζω συχνά. Τι βαθμό έχει κλείσει. Τώρα το κατέβασα. Εγώ CS παίζω πριν η γυναίκα μας. Οπότε ήταν Half-Life. Αλλά επειδή ήταν κάτι παιδάκι και κάτι 13 άφημα, γι' αυτό το έχω πω. Λάλουτσα. Να είσαι καλά ρε, αλλά δεν είμαι 13. Μια χαρά, ευχαριστώ. Ναι παιδιά, βέστε, μάλλον από τον εγκέφαλο και... Πάει νερό να προσέχετε λίγο. Ένα έτσι. Βεστάκι μόνο αν μπορείς. Είχες κάποιο... Είχα της αστυνομίας στο μιλίταρι. Όχι, όχι, είχες κάποιο κλιπ και όλα αυτά. Πέθανε χωρίς λόγο, στη μηχανή πάνω, δεν είχα κάτι. Η βαθμίδα του αρμόζει να έχει τέτοιο μιλίταρι στο τέτοιο... το πλωστάσιο. Κύριε Σταβ. Ναι, δεν σε πω μισό λεπτό. Να βγάλουμε τα κράνη. Πώς ήταν Helper τώρα? Ναι. Πάνικε. Ποιος τάθε έχει τόσο γκέι φωνή? Ενώ... Ο... JK. Α. Αυτός ξέρεις ότι κάνει το γκέι το τέτοιο στο RP, ε? Α, ναι. Ροζ μαλλιά, ροζ μουστάκι και κουνιστό. Φίλοι ότι δεν είναι και IRL. Δεν ξέρω και δεν με απασχολεί. Όσο δεν μου μπαίνει στον κόλο, λέει. Λέρι. Να πας στο τμήμα να βάλεις άλλο, όσο δεν υπάρχει κάποιος. Εγώ έχω ξεφύγει. Ορίστε. Έλα. Πολύ πεπέγγισα την παπουλιστή, αλλά δεν ξέρω κι αυτή τι θέλει. Έγινε καλά, οκ. Okay. Έγινε ρε φίλε, ευχαριστώ. Μα τι θέλω να σου δώσω ένα πολύ. Ναι ρε μαλάκα, εντάξει. Έχω εγώ, πού είσαι, έχω εγώ. Έχω ρε, ηρεμήστε ρε. Α, έχω ένα μισό. Ένα μισό.
ένα μισό. Και ένα ολόκληρο. Έπρεπε να το πεις, αφού μπορώ να το πάρω δωρεάν, ψέματα θα σου πω. Δεν είχα κλιπ, λέει. Έχω αυτό. Εγώ τώρα βασικά. Αλλά θα το κλείσουμε για να το δείξω. Που το βλέπω. Γκράγκι, τι γίνεται. Ρε, δεν βγάζουν άκρη αυτοί μου. Μία μου λένε το ένα, μία μου λένε το άλλο. Περίμενε. Α, καταλήλει. Φέρε τη μηχανή μου πίσω, ρε. Εδώ είναι η μηχανή σου. Κάτσε, ζε, κατέβα. Άλλη μπέρδεψε τη μηχανή. Εδώ είμαστε. Έρχομαι, πάω τμήμα. Τι κάνεις τμήμα. Τι να κάτσω να κάνω, ρε, θα πάω να πιω ένα καφεδάκι και θα ξαναγυρίσω. Περιμένω εγώ τους πιστεύω. Είχα, ρε. Έχω βάλει ένα μεγάλο τώρα, είμαι φουλ εγώ. Το μηχανάκι αυτό είναι φουλ φτιαγμένο. Ναι. Πόσο πατάει. Άρα, ζε. Γυαλίζει από χιλιόμετρο. Baby oil έχω βάλει, baby oil. Κάτσε πάρω εγώ το Μάριο του λέει που με φαίνει. Λες να αναγκάσω τον ομαδάχη μου να φτιάχνει και τη μηχανή του. Αχα. Είναι κάποια μηχανή που δεν έχει εργαλειοθήκη. Αρνητικό. Εσύ έχεις, συνάδελφε. Όχι, δεν έχω. Έχω μία. Τι έγινε χθες αυτό το σκηνικό με το... Για έλα πιο εδώ, θα σου δώσω με το ΕΚΑΒ και... Μαύρα γυαλιά έχω, ρε, μαύρα γυαλιά. Ωραία. Και κράνος. Πάρε πάρα ουσιαστή. Στη δώσα μετά την λυσία μου, προθυμίσεις. Όχι, ρε, δώσε μου 2000 και δεν θα είναι και καλό όμως, το σκηνικό. Άσε, ρε. Όχι. Να κάνεις σιγά. Κάνεις, σιγά, αυτινές. Ακόμα μέσα στο Άγγι, τι φάση ρε. Είναι πεπέγγισε, δεν περίμενε. Βγαίνουν έξω από την τράπεζα κέντρο. Πες του να ξαναβγούνε μέσα γιατί θα δεχτούν βυρά. Και μην ξαναβγούνε έτσι έξω. Ανδρέα, έχει το νου σου, άμα δεις κάποιον να πηγαίνει από την πλευρά του σκαλιού να τρέξει να δεις αν μας σκάσουν τα λάστιχα. Σε τύπο. Διαπραγματεύσεις στο κέντρο. Διαβίβαση. Εδώ, αυτό που μου λένε εκεί ότι θέλουν. Να ανοίξω τις πόρτες, να βγουν έξω μαζί με τον Όμηρο, να μου τον αφήσουν εμένα στη μέση και μετά να ανέβουν στις μηχανές τους και να φύγουν και να μην τους ακολουθήσουμε. Αυτό μου ζητάει. Ναι, ναι, θετικό. Θετικό, θετικό. Τι λέει. RP Masters. Αλλιώς άμα ακολουθήσουμε τι θα δεχτούμε πειρά.
Τον τρόμο όντως. Το γελάω. Προφανώς και θα φάμε ξύλο. Θα μένει να δώσουμε και ξύλο. Στο ψαχνό. Όχι στο ψαχνό, στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Ψαχνό εδώ δεν έχει ιδέες εκτελούν. Μια ώρα για μια ληστεία, αν είναι δυνατό. Θα είχαμε κάνει τέσσερις τώρα. Έλα, θέλω να πάω και εγώ φουσού τώρα, έλα. Είσαι και συνέντευξη, το γιο του Λονίδα. Έχεις να πας και για ένα καφέ. Συνέντευξη, έρχεται εδώ ο καφές τελικά. Α, τέλεια. Να μας πει ένα γεύο καφές που έχουμε να τον ακούσουμε και εγώ δεν ξέρω. Μέχρι να φύγουμε από εδώ έχω πάρει 5 μεροκάματα. Ξεκάθαρα. Κάτσε να πιούμε και λίγο νεράκι από το περίπτερο. Ζαγόρι. Τι ζαγόρι εδώ. Αύρα, αύρα. Αύρα, ε. Δεν έχει κοιμά... Αύρα είναι από την περιοχή μου. Αύρα δεν έχει... Αύρα λέω, αϊντε, φουμάρκα δεν έχει. Είναι για διαφημιστικό. Κοίτα που πρώτη φορά... Είναι μαϊμού. Πρώτη φορά ζήλεψα στη ζωή μου το νερό. Είμαστε σε εκπομπή και δεν θέλουν να το διαφημίζουν. Αυτή είναι η λήξη της ρομάδας. Το νόμιρο άμα τον πάρεις. Διαπραγματευτείς στο κέντρο. Διαβίβασε. Εδώ η κύριε ζητάνε άλλο διαπραγματευτή. Η διαπραγμάτευση θα συνεχίσει με τον ίδιο διαπραγματευτή. Να τελειώνουμε. Οι απαντήσεις του κέντρου ήταν ξεκάθαρες. Μπορούν να βγουν όταν τους δώσει το game. Εδώ κέντρο οι κύριοι δεν δέχονται να κάνουν μαζί με διαπραγμάτευση και ζητάνε άλλον διαπραγματευτή, αλλιώς δεν θα μιλήσουν καθόλου. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται μου κρατάνε μούτρα. Σου κρατάνε μούτρα. Ναι, ναι, δεν τους έδωσα 5 καραμέλες, τους έδωσα 4 και κρατάνε μούτρα τα παιδιά εδώ. Ωραία. Ζε, το έχεις. Θετικό. Όχι, περιμένετε ρε, περιμένετε ρε. Γιατί να τους μάθω. Θες φύγει διαπραγματευτής και πάμε να παίξουμε. Τι να παίξουμε, σούτια. Ναι, αφού τις θέλουμε. Ωραία. Γκρέγκι, πες τους να βγάλουν τους ομήρους έξω και να τους βάλουν στο όχημά σου να φύγεις. Πες μου πάλι. Πες τους να βγάλουν τους ομήρους έξω στο αμάξι σου και να φύγεις. Θεωρείται λήξας. Και καλά. Μην κατεβεί ο Ανδρέας από τη μηχανή για να δούμε τι θα συμβεί. Είναι 4 και ο ένας πάρα πολύ πιθανό δεν έχει καν όπλο. Μάλιστα, ωραία, τέλεια. Μία ευκολότερη χέντα, πάμε. Σύλληψη, τι χέντα. Χέντα, ρε, πρεμιέρα, εδώ, έλα. Κι αυτός χέντα. Δες το ζε, το κουβάντο, τι κάνει. Τρελάθηκε τώρα. Λάθος. Ναι, είναι για χέντες αυτού, μάλλον. Λάθος, δε. Αυτό θα μπούμε μέσα. Ανέβηκε λάθος, ρε. Δεν μιλάνε τώρα, ρε, περιμένω. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Έλα, ρε. Άμα μείνουνε μέσα στην τράπεζα γιατί κάνουμε λήξη, μπορούμε να φέρουμε καμπνογόνα, δακρυγόνα. Όχι. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τα δακρυγόνα, με τον πάντο. Πολύ καλό, γιατί... τους πνίγει κιόλας.
Θα τους είχαμε όλους νοκ και όλους σύλληψη. Τι εννοείς? Ό,τι καλύτερα είναι. Ρε, δεν δέχονται. Ρε, τώρα και καλά κάνουν. Τι δεν δέχονται? Δεν δίνουν τον νόμιρο, δεν θέλουν λήξη επιμάτευση. Ή θα κάνουν διαπραγμάτευση ή θα δώσουν τον νόμιρο. Τι εννοείς? Δεν έχουν άλλη επιλογή. Αυτοί περιμένουν να μπουκάρουμε εμείς. Δεν πρόκειται να μπουκάρουμε, δεν γίνεται. Αλλιώς υπάρχουν εκεί εφόλες. Ήδη με περιμένει. Κώστα Σκουβουντού. Έχει φύγει το βουβλές, να ξέρεις. Αλλά θα καλυφθείς μετά. Βγάζουμε και μασκούλα να βλέπουν την ομορφάντρα εδώ. Από ποιον θα καλεστώ μετά, από τον Κωστά? Από τον Σωτήρη. Έχω την εντύπωση ότι του βγάλανε τις σκούπες πάντως. Όχι, τις έκανε. Έλα ρε, 25 σκούπες. Α, 25 ήταν μόνο, εντάξει. Ο λόγος που πήγε, εγώ ξέρω. Θα μάθω. Για μέτα λογικά. Τι μπούτς. Ε, δεν βγάζω άκρητα. Είναι τρολεράδες. Ωραία, γύρνα στο όχημα. Θέλετε να αλλάξουμε, να πάω? Όχι, όχι, περίμενε. Ό,τι πει ο κύριος Λάλλος. Θα σε αλλάξει. Δεν βλέπω να τελειώνει με αυτούς. Γιατί δεν κάνεις απλά ένα report να τελειώνει η υπόθεση? Τι, αφήστε. Δεν θα μπλέκω εγώ τα σταυγιά φαιλιές σε τον άλλο. Γύρνα πίσω. Η αρχή ήταν 15 αιτήματα. Γύρνα πίσω, διαπραγματευτή. Σου έδωσα αυτό που ήθελα, επειδή από μετα gaming κάποιος που είναι εξωτερικός και δεν έχουν δει τα καρφιά και μου λέει με το zoom του κινητού μου έχω δει καρφιά μου, λέει ο άλλος. Δεν είμαστε και βλάκες. Ρε, κάντε ένα report να τελειώνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Μιλά πιο όμορφα. Γιατί αλλιώς θα δεις μια σφαίρα. Sorry, Λάλο, θα βλέπεις το άπειρο. Βλέπεις, είσαι μέχρι και ο συναδελφός σου βαρέ. Πολιτσία, έλα εδώ. Θα σε γίνεις διαπραγματευτής. Θες μήπως να βρεθείς με τον Όμηρο πάνω ψηλά? Συνάδελφε, συνάδελφε, γίνα λίγο πίσω. Γίνα λίγο στο ίδιο μας, παρακαλώ. Ωραία, άιτε. Θα μιλήσουμε με κανέναν άνθρωπο. Γίνα πίσω. Παλικά διάμαρα. Παππού, πότε βγαίνεις η σύνταξη? Έχω 3 χρόνια, ελπίζω να με αφήσετε να πάω πριν την ώρα μου, έτσι. Μην πάω πριν. Θα σε αφήσουμε. Ε, άμα είσαι καλός. Ακούστε με. Έχουμε διώξει τους κατοίκους εδώ. Όλα είναι υπέρ σας. Έχετε μία ανθρώπινη ζωή. Ένα πολίτη, τον οποίο η πολιτεία και εμείς τον χρειαζόμαστε. Έχουμε βάλει καρδιά, ρε. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Πίσω. Θα μπορούμε να τον πάρω εγώ έξω, να τον τραβήξω προς το εδώ περιπολικό. Καλά, κλείσε λίγο, δεν είσαι και κανάντουκι, κλείσε λίγο γιατί δεν μπορείς να το πω έτσι. Έτσι είμαι πάντα, μην αγχώνεις. Οπότε με το κινητό του δεν μπορεί να τα πει. Έρε, τον ενοχλεί και το τέτοιο. Να σου πω λίγο κάτι πριν συνεχίσεις. Εσύ είσαι μια χαρά, αν μου ξαναφέρεις τον άλλο δεν θα έχουμε καλά συμπεράσματα. Όχι, πιστεύω ότι... Λοιπόν, κύριε αστυνόμε, θέλω να μου πεις πού μένει αυτός απάνω του κάψω του σπίτι, δεν μπορώ άλλο, με έχεις πάσει τα νεύρα. Δεν ξέρω ποιος. Αλλά πες να τα πατήσουν εκεί πέρα. Επειδή δηλαδή είναι και πολύ στο σώμα μέσα, δηλαδή καταλαβαίνετε. Αυτός είναι εκατομμύρια. Πιο γιοτόμπαλο από το γιοτόμπαλο. Δεν ξέρω, θα το δω μετά. Δηλαδή θα πάω να ρωτήσω να δω ποιος ήταν, να δω τι πρόβλημα αντιμετώπισε. Βαθμός σας εσάς? Ο βαθμός μου είναι 13-29 σε πρεμιέ, παλικάρι. Τι 13, θα πάμε φυλάκι. Το κελί είναι, όχι το 13. Το 13 είναι... Το 13 είμαι. Ακούστε με. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας για να βρίσκεστε και εσείς σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνω. Δεν κατακρίνω την πράξη σας. Έτσι. Μπορείτε όμως, σας παρακαλώ πολύ, να πάτε στα μηχανάκια σας σιγά σιγά. Τώρα λογικά εσείς τι θέλετε? Θέλετε να γίνει καταδίωξη? Λογικά είναι ότι θα γίνει. Και οι άλλοι από ό,τι είδα. Αλλά θα έχετε φύγει εσείς, δηλαδή θα γίνει άμεσα. Έτσι έχουμε και τη ζωή του Ομήρου. Πού το ξέρετε?
Ναι, θετικό. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό που έχω πει εγώ συμφέρει και τις δύο πλευρές. Αυτός με την μάσκα. Εγώ εδώ πέρα είπα να πάρουμε τον νόμερο να τον αφήσουμε στη μισή. Εδώ παιδιά, γιατί δεν ακούω τίποτα. Απόσταση από εμάς και εσάς, όταν αρχίσει και δώστε το OK να φύγει προς τα σας και με το που αρχίσει και φεύγει προς τα σας να φύγουμε κι εμείς. Που διασφαλίζεται την ομή του Ομήρου και, του Ομήρου και εμείς φεύγουμε ασφαλείς. Το περιπολικό μου εγώ το έχω εδώ, με το που βγει ο Όμηρος να κάνει εδώ μαζί μου, να είμαστε εδώ μέχρι να φύγουμε. Ναι, μισό γιατί γράφει τη διαθήκη του τώρα με αυτά που λέτε λίγο, γράφει τη διαθήκη του. Γιατί παλικάρι μου, δεν πιστεύω να φοβάσαι να... δεν πιστεύω να χτύπησες που... Δεν φοβάται, απλά έχει πάρει πρέμα το τίχτο. Με όλα αυτά που ακούω τα σύνορα με τον προηγούμενο διαπραγματευτή, ήδη τη γράφει τη διαθήκη μου τώρα. Γράψτε, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Παλικάρι μου, θα σε σώσω εγώ, θα σε βάλω κάτω τις αμασχάλες μου. Όμηρε, να πάρεις για να έχεις ρωμάνε. Ναι, μυρίζουνε λίγο αντρίνα πραγματικά. Ελπίζω να έχεις βάλει σάξε, κάνε... Μην αγχώνεσαι, θα σε πάω στο σπίτι σου. Όμηρε, μήπως θα δάσεις μαζί μας και όχι με τον τέτοιο να... με τον αστυνόμο. Θα σε πάμε εμείς στο σπίτι σου. Μήπως σου άρεσε. Θα σε πάμε, θα αφήσουμε, είμαστε μια χαρά. Μήπως το συνήθισες εδώ πέρα. Το βλέπουν να έχει συνηθίσει παραπάνω, δεν το βλέπουν να θέλει να πει. Όλα στη ζωή μια συνήθεια είναι, λένε. Ακριβώς, ακριβώς. Τον έχουμε φέρει εδώ πέρα, εμείς του φερόμαστε καλά. Ακούει αυτά που γίνεται στον έξω κόσμο και δεν θέλει να φύγει. Πόσες μέρες τον έχετε εδώ? Δεν τον έχουμε πολύ, κάτι λίγες ώρες τον έχουμε. Μην τον κρατήσει, θα ζητήσει πρόσληψη. θα γίνει εδώ πέρα. Θα ζητήσει, λογικά θα ζητήσει, θα τον πάρουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος παλικάρι μου, εσύ με τον μπλοκάκι? Ναι, ναι, μισό να τελειώσω λίγο το που να αφήσω τα λεφτά μου. Αφήνω τα λεφτά μου στα παιδιά. Το παιδικό χωριό. Να σου πω, κύριε αστυνόμε. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μιλάει όμως. Μου φαίνεται. Εγώ εδώ πέρα, εδώ. Ωραία. Μου φαίνεται ή εκεί κάτω, λίγο σαν να βλέπω κάτι καρφιά. Πού λέτε εκεί απέναντι που κοιτάω, εδώ. Ναι, ναι. Όχι. Κάτι εκεί, γυαλίζει. Εκεί πέρα, αλήθεια σας λέω, άμα θέλετε με το κινητό σας, δηλαδή, κάντε μια με την κάμερά σας εκεί πέρα, δεν έχει τίποτα. Είναι... Σίγουρα. Με εξηγήσετε καλά ότι δεν έχετε βάλει καρφιά. Δεν υπάρχει ειδικά, δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπετε, είναι καθαρό και οι μηχανές κυκλοφορούν, δηλαδή και οι πολίτες. Δεν έχουμε βάλει καρφιά. Μάλλον κάνουν σούζα. Ναι, εντάξει, έχουν και αυτοί κουραστεί και είναι τα λάστιχα. Λοιπόν. Κύριε αστυνόμε, πες τον αστυνόμονο με την. Το μόνο κάβαλο να κάνει μια βόλτα από εδώ, έτσι. Ακούστε τι θα... Ακούστε. Θα τους πω να είναι εκεί πέρα, ας πούμε, και τα τρία μηχανάκια ιδίας. Να είναι εκεί πέρα, ας πούμε, να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και αν είναι κι εσείς θέλετε και είστε έτοιμοι και είσαστε και καλοί στο τιμόνι, να βγει ο... Πρέπει μια λαμβάνει. Θετικό. Έλα, τώρα βγαίνουν όπου να είναι, παίρνουν τον Όμηρο. Λοιπόν, όχι, θα κάνουμε αυτό που σου είπαμε. Πώς, ανεβαίνουμε στις μηχανές μας, ναι, ο Όμηρος ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Και με το που δώσετε το OK φεύγει και φεύγουμε για μια στιγμή. Αυτό απλό. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι νομίζω. Συγχαρητήρια. Πάνε μαζί σου, πάνε μαζί με τους φιλαράκους σου. Θα δώσετε το OK και θα έρθει ο Όμηρος προς τα εσάς και εμείς θα φύγουμε. Ωραία, το περιμένω εγώ εδώ πέρα μπροστά, έτσι. Πήγαινε με τη μηχανή θα πας. Τόσο μακριά θα φύγω. Ξέρετε τι, επειδή το έχω εδώ το αμάξι, γι' αυτό από εδώ θα φύγω με τον Όμηρο. Το αμάξι εδώ πέρα αμάξι. Το έχει ο προηγούμενος, δεν είναι το δικό σου. Με αυτό δεν θα φύγω όμως, εγώ δεν έχω, με τη μηχανή ήμουν εδώ. Το κλείδωσε αυτό. Με διαπραγματευτής. Για να δω το, είναι κλειστό. Καταρχάς για πάνε λίγο να αφήσεις τα όπλα σου, γιατί δεν σε έχω διαταφήνει. Απλά δεν φύγουν από την πλευρά των καρφιών. Για πάνε λίγο να αφήσει τα όπλα και σου αφήσει το πορμακάζ γιατί ο προηγούμενος θα άφησε ή όχι. Ακούστε με λίγο. Απαγορεύεται να εμπλακώ επειδή θα είμαι με τον Όμηρο, καταλάβετε. We know that. Δεν ξέρω πού θα είσαι γιατί δεν θα είσαι. Θα πας να αφήσει όπως έκανε και ο προηγούμενος τα ρουχαλάκια σου με τα όπλα σου εκεί πέρα. Θα είμαι με τον Όμηρο και θα τον πάω άμα χρειάζεται στο σπίτι του, στο νοσοκομείο κάπου. Δεν θα μπορεί να σα κυνηγήσω εγώ. Αυτό θέλω να σα πω. Ο Όμηρος, άστο, θέλει να πάει σπίτι του. Θα τον Όμηρος πάω. Εδώ πέρα. Εγώ θα τον πάω στο σπίτι του, γι' αυτό ήρθα και με το. Για ρώτα μία το σώμα, κανένα δεν πονέχει, γιατί δεν έχει ζαλίσει, λέει. Έχετε ζαλιστεί, ε. Λοιπόν, δυστυχώς όχι, έχω έναν ιφλαμόν για το δόντι που άμα κάνει. Όμηρε, όμηρε, ακούς. Το δόντι σε πονάει. Ακούει, Όμηρε. Σε πονάει το δόντι, λέω. Το δώσουμε μην μπουνιά για να πονάει. Εγώ του λέω θέλουν ντεπών, αυτό μου λέει για το δόντι που χρειάζεται. Τελικά τι θες ντεπών. Ακούστε, μπορεί να σας πω κάτι, να σας πω λίγο κάτι. Α, οκ. Όμηρε. Λοιπόν, δώστε μου λίγο την διαθήκη να την πάρω. Ωραία, ναι.
Τζάμπα η βενζίνα. Κατάγουμε να βάλω βενζίνη. Ορίστε. Ωραία, λοιπόν. Βλέπετε εδώ πέρα τι γράφει ο Όμηρος. Εδώ πέρα είναι η διαθήκη του Όμηρου, ορίστε. Θα στη δίνω. Ωραία, το έχω το χαρτάκι στην τσέπη μου. Ελπίζω να βρεθεί, να μην γίνει κάτι. Έχει βάλει την υπογραφούλα του εκεί πέρα όλα. Έχει κάνει και κάτι λουδάκι και κάτι σπιτάκι επειδή κουράστηκε. Παρέθηκε τόση ώρα. Επειδή είμαστε και αυτό που είπατε τώρα, είμαστε πολύ ώρα. Καλύτερα να το ξεκινήσουμε, να μην υπάρχει φυσικά, κάποιο φυσικά πρόβλημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ας τελειώνουμε. Ωραία. Πάω στο όχημά μου εδώ πέρα. Μπορείτε να βγείτε σιγά σιγά και εσείς και ο Όμηρος. Να είμαστε όλα καλά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Συγγνώμη, δηλαδή εσύ με το όχημά σου θα είσαι εδώ πέρα δίπλα μας. Αυτό θα είμαι εγώ εδώ, δεν θα μπω μέσα με τη μία. Θα φύγετε πρώτα εσείς, δεν ξέρω από πού θα φύγετε. Και μετά θα φύγω εγώ προς τα κάτω. Να πάω στο τον κύριο. Το με τον Όμηρο, δηλαδή στο αμάξι μου. Ωραία, άρα εσένα δεν θα σε πειράζει να αφήσει το όπλο σου στα αμάξι, δηλαδή. Στο πορμπαγκάζ για παράδειγμα. Όχι, μπορώ να τα βάλω μέσα εδώ. Διαβάλ το στο πορμπαγκάζ του αυτοκίνητου, το άσπρο το δικού σου. Εδώ, αυτό εδώ, έτσι. Ωραία. Τι αυτό έτσι, το άσπρο το αμάξι, το πορμπαγκάζ. Δεν έχω αμάξι, με αυτό θα φύγω εδώ το τζιπάκι. Με αυτό εδώ, έστω ναι, ότι είναι αυτό, αυτό το τζιπάκι στο πορμπαγκάζ. Έλα εσύ εδώ. Ωραία, είναι έτοιμα όλα. Ωραία, ωραία, έτοιμα όλα. Αρχίζουμε, ωραία. Ωραία, μισό λεπτό να ενημερώσω. Είσαστε έτοιμοι, κύριοι είναι έτοιμοι για να βγαίνουν. Μάλιστα, σημασία. Καπετάνιε. Ωραία. Περίμενε, λοιπόν, περίμενε. Magic. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Είναι έτοιμοι, είναι έτοιμοι, ναι. Ωραία, ωραία. Πάνε στις θέσεις, να πάμε κι εμείς και φεύγουμε. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Έλα, έλα, Όμηρε, βγάμε προς τα έξω. Σιγά σιγά βγαίνει ο Όμηρος. Έχουν κάτι αλφακάπα πάνω τους. Όμηρε εδώ μαζί μου, Όμηρε από εδώ. Magic την εγκύρινη. Λοιπόν, Άγκοκ, τι θα κάνεις, Όμηρε, μ' ακούς. Ακούω. Όμηρε, θα πας να αρχίσεις να πιέσεις προς τους αστυνομικούς, οκ. Ανδρέας. Σιγά σιγά όμως. Ή θα τους φας. Ναι, παλικάρι μου. Φεύγουν από τα καρφιά, Ανδρέα, έφυγες. Θετικό. Όλα τα καρφιά, όλοι αυτά τα καρφιά. Έλα εδώ μαζί μου, έλα μαζί μου. Έλα μαζί. Έσκασε το λάστιχο και το δεύτερο. Έλα γρήγορα, έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Χαίρομαι. Ανοίξανε πυρά. Άκουσα πυροβολισμούς, ναι. Όχι εσύ, τους άλλους ρωτώ. Τους άκουσα κι εγώ. Σας άνοιξαν πυρά, μιλάτε. Αχ, κραυστινόμαι ευτυχώς που μας σώσατε. Να διαφύγει και πυροβούπησε εγώ στην ωραία. Είσαι εντάξει παλικάρι μου. Εντάξει με κρυαστινό μετά. Εντάξει κύριο, σε βγάλω το όπλο. Οπα. Για περίμενε λίγο. Καλές. Βάλτε το μέσα. Κατέβα λίγο. Κατέβα από το όχημα. Κατέβα από το όχημα. Όμηρε. Κατέβα από το όχημα. Όμηρε. Βάλτε το μέσα. Μέσα γρήγορα. Μέσα γρήγορα. Μέσα. Αυτό το θέλω. Αυτό που είναι μαλακίες. Μπες μέσα Όμηρε. Μπες μέσα να σε αφήσω κάπου. Με σημάδεψε ένας κύριος. Να ξέρετε, είναι νεκρός Όμηρος, το ξέρετε αυτό έτσι. Τι εννοείται κύριε. Α11 με μηχανή που καταδιώκει. Το λέω απλά. 72-99. Εμείς κοντεύουμε στο... πώς το λένε. Το παραλιακό το μαγαζί. Βάλω. Ο κύριος τρέχει με τα πόδια, έχω άδεια να του ρίξει το τέιζερ. Θετικό. Οχ, έπεσε, πίσω. Κύριε, θα σας πάω στο τμήμα μπροστά που έχετε γκαράζ. Εδώ δεν έχουμε πειρά. Εγώ εκεί απέναντι το βλέπω. Α11, αυτός που δέχεται πειρά. Μέσα στο τούνελ. Στον υπόγειο αυτό που μπαίνει. Κύριε, κατεβείτε εδώ πέρα, εσείς. Κατεβείτε. 80-27. Εκάβ. Εγώ σε μένα είναι.
Νεκρό σώμα ένας. Εμάς ο μπούφος έπεσε από τη μηχανή. Έχω καλέσει η καύλα, Λουτσά. Ωραία, άρα τον έχουμε πιάσει, τον άλλον είναι down. Δεν τον έχουμε πιάσει, έπεσε από τη μηχανή και σκοτώθηκε ο βλάκας. Άλλο λέω, εμείς, το magic. Α, ωραία, άρα και τους τρεις. Ένας έχει διαφύγει με τα πόδια. Α, okay. Γιατί δεν τον πάτησε Στέιζερ αφού ήταν με τα πόδια? Γιατί κυνηγούσα με τον άλλο τον ακατάλληλο. Γιατί του λέμε σημαδεύεσαι και έφυγε ρε φίλε. Και έτρεξε ενώ σημαδευόταν με δύο MP7. Δεν έχει σημασία, του την πατάς. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ αφού με τον άλλο. Δεν μας είχαν σημαδεύσει εκείνη τη στιγμή, ρε. Ήταν με το που βγήκαμε από την τράπεζα. Τέιζερ μιλάω, για Τέιζερ μιλάω. Ξέρεις τι γίνεται, Λαλούτσα. Άμα βγάλεις Τέιζερ, σου λένε στο report δεν έχει βάλει το Τέιζερ. Τον έχω στα κελιά τον άλλον, κάτω κάνω λίγο mute για να μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, ακούτε. Καλησπέρα. Κύριε. Μ' ακούς? Έλα, σ' ακούω. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Ωραία. Λοιπόν, πες μου. Θα σου χαλαρώσω λίγο τις χειροπέδες για να μπορώ, ναι, ναι, για να μπορώ να σου πάρω, να σου αφαιρέσω τον οπλισμό. Έτσι. Ναι. Πρόσεχε, με χαλαρές χειροπέδες θα είσαι, οπότε μην ξέρεις, μην σκεφτείς το οτιδήποτε. Για γύρνα λίγο να σε δω εδώ, για να σε χαλαρώσω λίγο. Να, ναι, ναι, γύρνα μου λίγο μόνο, θέλω να μου είσαι λίγο πλάτη. Πώς? Κοιτάς τον τοίχο εδώ μπροστά μου, μπορείς τον τοίχο? Για, έλα, ναι. Ναι, τον τοίχο, κοίτα, μόνο τον τοίχο, μην κάνεις τίποτα. Οκ. Ωραία. Ωραία. Όπα, κάτσε. Έτσι όπως είσαι, κάντε μια πόση. Κάτσε, περίμενε λίγο τα χέρια σου ψηλά. Χέρια ψηλά στον τοίχο. Με τις χειροπέδες μπροστά, έτσι όπως τα έχεις. Ωραία. Ναι. Εκεί, έτσι όπως είσαι. Έτσι όπως είσαι, καλά είσαι. Λοιπόν, ξέρεις ότι τα έχεις μπροστά τα χέρια σου δεμένα στον τοίχο, τα κουμπάς μπροστά. Εντάξει. Ναι. Τώρα, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό που σκέφτηκες και έκανες εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα? Α, τι ωραία. Έγινε. Τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κατέβασε τα μπροστά με τα χέρια σου. Μ' ακούς? Ορίστε. Κατέβασε τα χέρια σου τώρα. Ωραία. Βγάλε και αυτό που φοράς από το κεφάλι σου. Τι να βγάλω? Αυτό που φοράς από μασκά, το κεφάλι. Μασκά. Ναι. Ωραία. Ωραία. Μπορείς να κάτσεις λίγο. Κάτσε κάτω εδώ πέρα, σε παρακαλώ. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί και να περιμένεις. Τι να περιμένω? Την ώρα σου. Ποια ώρα? Δεν έχω πολύ χρόνο, έχουμε και δουλειές. Πρέπει να τελειώσουμε. Καταλαβαίνω, ναι. Φάγαμε πολύ χρόνο εκεί πέρα. Δώστε μου ένα λεπτό. Έχω τον έναν κάτω, του έχω αφαιρέσει τον οπλισμό. Επίσης έχω να σας δώσω πληροφορία. Okay. Ωραία. Τι ακριβώς? Έχω να σας δώσω πληροφορία για έναν ληστή, εάν θέλετε. Βγάλε όπλο και ξανά κάνω. Τι ληστή δηλαδή, από αυτούς που φύγανε λέτε? Λέτε, έχω πληροφορία, εάν με αφήσετε έτσι χωρίς προστήματα να φύγω. Για... δηλαδή ονόματα και τα λοιπά, τα πάντα όλα. Όχι ονόματα, απλά ξέρω που συχνάζει, τι είδους είναι και τι έκανε. Αυτό. Α, ξέρετε που συχνάζει, τι είδους και τα λοιπά, έτσι. Ναι, όχι ονόματα γνωρίζω. Και πρόσωπο γνωρίζω. Και πρόσωπο, ε. Ναι. Είσαστε καιρό σε συνεργασία? Όχι. Όχι, θέλω ένα μεταγωγικό στο τέτοιο, στο Ελιάς. Μπορείτε να στείλετε και έναν 8027 στο τούνελ από κάτω. Αν μου υπόσχεστε ότι θα φύγω χωρίς προστήματα και τίποτα, ή θα βρω απλά φυλακή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μόνο αυτό όμως. Όχι μεταγωγικό, γιατί. Κοιτάξτε, ναι.
Έχετε κάνει τώρα ληστεία σε τέτοιο σε κοσματοπολείο. ΕΚΑΠ μόλις τελειώσουμε την επέμβαση θα σε τώρα μάλλον. Από όσο ξέρω... Δεν επέμβαση, θα πάει να του κάνει τέτοιο χάπι. Έστω αυτό. Από όσο, ξέρω, έχουν, από όσο ξέρω έχουν συλληφθεί και άλλοι ληστές. Μπορεί δηλαδή ο ένας από τους δράστες να, που λέτε εσείς να έχει συλληφθεί ήδη. Θα σε έχει συλληφθεί. Θέλετε όμως πληροφορίες που δεν θα τις μάθετε αλλιώς ή όχι? Αν δεν τις θέλετε δεν τις δίνω. Ναι, κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς έχετε κάποια προστήματα. Αντί να σας κόψω π.χ. 5 γερά προστήματα, μπορεί να σας κόψω π.χ. τα 3. Άμα είσαστε συνεργάσιμος πολύ κτλ. Καταλάβατε τι εννοώ. Αν μου κόψετε μέχρι 5 χιλιάρικα μόνο ή με βάλετε μόνο φυλακή, σας λέω τα πάντα. Αλλιώς δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, η θέση σου καταρχήν είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχεις κάνει ομοιρία, οπλοκατοχή, ρίξατε και πειρά. Η ληστεία δηλαδή ήρθε και σε πειρά. Πειρά δεν έριξα εγώ, κάνετε λάθος. Ναι, πειρά δεν έριξα καθόλου. Το μηχανάκι σας μπορεί να μην έριξε πειρά, αλλά οι συνάδελφοι φάγανε πειρά από δικά σας οχήματα. Εγώ δεν γνώριζα. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να είσαστε λίγο κι εσείς. Έχετε πολλά που σας βαραίνουν τη θέση αυτή τη στιγμή. Εγώ όπως μιλούσαμε και πριν, δεν έχω τίποτα να χάσω. Όσο και να με χρεώσετε, θα τα βρω κι αυτά. Και ούτε φοβάμαι να πεθάνω, θα είμαι κακομοίρης λίγο. Εσείς, αν θέλετε να μάθετε κάποια πληροφορία που θα σας βοηθήσει. Αλλιώς δεν δίνω τίποτα και. Μέσα στο αμάξι όταν σας έβαλα, μου λέγατε ο Όμηρος και θα πεθάνει και κάτι τέτοια μου λέγατε. Και τώρα που ήρθαμε εδώ πέρα, γυρνάτε και μου λέτε ότι θα μου δώσετε έτσι κάποια πληροφορία που μπορεί να είναι και ψεύτικη. Για αθωώσω δηλαδή. Καταρχήν δεν μπορώ. Όχι να με αθωώσετε, να μου κόψετε μέχρι 5 χιλιάρικα μόνο. 5 χιλιάρικα. Έχετε πυροβολήσει αστυνομικό. Έχετε παράνομη. Δεν πυροβόλησα. Έχετε παράνομη οπλοκατοχή. Έτσι. Παράνομη οπλοκατοχή. Έχετε ληστεία στο κοσματοπολείο. Ομοιρία πολίτη. Μάλλον αυτά τα τρία λογικά, δεν θυμάμαι κιόλα, πρέπει να είναι πάνω από 6 χιλιάρικα. 6-7 χιλιάρικα. 5 χιλιάρικα αν μου κόψετε, σας συμφέρει πάρα πολύ, θα πάρετε πληροφορίες. Δεν θέλετε, δεν σας δίνω τίποτα. Δώστε μου. Εσείς επιλέγετε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να δω λίγο οι συνάδελφοι που βρίσκονται. Γιατί έχω κουραστεί και πάρα πολύ με αυτή τη ληστεία και καλύτερα να τελειώνουμε. Το ξέρω. Και εμείς την κρατήσατε μία ώρα τη ληστεία, να ξέρετε, περίπου μισή ώρα. Και εσείς οπότε. Ναι, πρέπει να τελειώνουμε με την υπόθεση. Ακριβώς. Το κατανοώ αυτό που λέτε απόλυτα. Ένα λεπτάκι, δώστε μου να δω τι γίνεται. Είσαστε εντάξει, έρχεστε? Ταυτότητα έχετε κύριε μαζί σας? Όχι. Όχι, Δίπλωμα κάτι? Δίπλωμα. Ωραία, έχετε δίπλωμα. Ωραία. Τι έγινε εδώ με τον κύριο? Θα προτιμούσα να μιλάω μόνο μαζί σας. Όχι με άλλους. Τι είναι αυτό, γιατί είναι εδώ? Μάλιστα. Έχει και προτιμήσει ο κύριος, ε. Βεβαίως, βεβαίως. Τι νομίζετε ότι είναι εδώ, κύριε, το σπίτι σας? Ωραία, αν θέλετε, αλλιώς δεν μιλάω μόνο. Κραγκή. Ναι. Ωραία. Έλα, πάμε λίγο. Έλα, να σου πω λίγο. Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό? Πού λες το πάνω κανάλι? Είναι από ληστεία. Πολιστία είναι εδώ. Πολιστία, κοσματοπολείο, ναι. Βάζω λίγο μια τέτοια τηλέφωνο. Και... εγώ θέλω αυτό. Για πάμε λίγο πιο πέρα να μην ακουγόμαστε. Όχι, σε λέει. Και το εκαβίτικο, τι κάνει απ' έξω, μπορεί να μου πεις? Κάτι για. Είχαμε πρόβλημα. Έχω κάτι από εδώ, από αυτή την υπόθεση. Ωπα ρε. Όχι, έφυγε, έφυγε. Έλα, κάνει και πάμε. Να λοιπόν, γεια σας και από μένα. Έχει βγει όλος έξω από το... Πώς άνοιξε η πόρτα, δε? Ναι, ελάτε η τρίαδα λίγο. Απά. Πάμε στο κέντρο, ελάτε. Κάτσε να αφήσω μια αυτό. Στο τμήμα ο άλλος μέσα κάπως δεν ξέρω τι έγινε, άνοιξε η πόρτα. Πιάστρα να. Taser.
Τι το κάνω. Ή πες μου που έχει ακίνητος. Πάει να το... Γιατί είμαι τώρα. Ακίνητος. Εντάξει, εντάξει παιδιά, όλα καλά, όλα καλά. Πού βρίσκεσαι. Καλά θα μιλήσεις τώρα. Τέτοιος είσαι, έτσι. Έλα, τον πήρε Μιρέντα, πάμε πάνω. Μου θέλε για να μιλήσεις με ένα άτομο. Καλά, πω πω. Θα την κάνεις στην πλατεία, γυαλί θα την κάνεις. Θα βλέπεις τον εαυτό σου λίγο να ξέρεις. Νομίζεις. Καλά, καλά, καλά. Άπλητη θα μείνει, εγώ θα κοιμάμαι εκεί όλη την ώρα. Την έχουμε ξαναπιάσει αυτό. Εντάξει, κάτσε και κοιμείς. Ε, μετά θα κάνω. Βρε καλώς το. Μην το στοχεύεται. Καλώς. Το παιδί πήγε και να ξεφύγει, για σημειωθεί αυτό, γράφτε το αυτό. Εγώ πήγα να πέσω για ύπνο, έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Καλά, καλά. Ωραία, για κάτσε λίγο μέσα, περίμενε. Λοιπόν, ένα δίπλωμα παρακαλώ πολύ, για να δούμε ποιος είστε αφού δεν έχετε ταυτότητα. Με κούρασες κιόλας, τρέχεις και γρήγορα. Λοιπόν, βλέπω είσαστε ο κύριος Τσιτσολίνος Ρος. Βεβαίως, βεβαίως. Επαγγελματίας οδηγός, βλέπω ένα 85 ύψος, 1η-1η του 2002. Είσαστε, είσαστε και νέος άνθρωπος κύριε, ωραία. Λοιπόν, είμαι νέος. Ωραία, κύριε Ρος. Κατηγορίες που σας, που σας επιβαρύνουν τη θέση είναι ληστεία σε κοσματοπολείο. Ναι. Μου λίγο το εντύσου ρε. Το ID μου. Κάτι άλλο. Πού το σημάδεψε το παιδί γιατί έκανε μπιούζε με ένα πανό. 192. Δεν σ' ακούω. Ναι, μ' ακούτε. Του βάζω χειροπέδι τώρα ναι. Και μου ρίχνει σφαλιάρι και φεύγει. Λοιπόν, έχετε, σας επιβαρύνουν ή ληστεία σε κοσματοπολείο, παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοχρησία και έχετε και την ομοιρία πολίτη. Ωραία. Έχετε 4 προστήματα. Ναι. Συν κάποιες άλλες που θα σας χρειαστείτε να κάνετε. Κάποιες δεν ξέρω κοινωνικές, λογικά κοινωνικές. Μαζί με τα προστήματά σας. Καταρχήν θέλω να μου πείτε, έχετε μετανιώσει καθόλου για την πράξη σας ή δεν νιώθετε τίποτα? Έχω μετανιώσει πάρα πολύ για την πράξη μου. Απλά έχω κουραστεί με αυτήν την κατάσταση και θέλω να φύγω. Πριν πως θέλω να κάνω τις δουλειές μου. Έχει προφανώς και έχω μετανιώσει και το ξέρετε, διότι δεν πυροβόλησα κανέναν εγώ. Ωραία. Αν το πιστεύετε αυτό. Ωραία, θέλω συγγνώμη να που επεμβαίνω. Συγγνώμη που επεμβαίνω, συνάδελφε, αλλά με αυτά που μας δείχνετε, αυτά που κάνετε κύριε, δεν μας δείχνετε. Ακούγεται μια περίεργη φωνή. Ωραία, κύριε, αυτό ο τρόπος σας που κινείστε, που θέλετε να ξεφύγετε, δεν μας δείχνετε και εμάς, δηλαδή λίγο να πούμε εντάξει, μωρέ, δεν το κατάλαβε το λάθος του και δεν θα το ξανακάνει, ας πούμε. Δεν γίνεται πιο σκληρός, έχω ψυχολογικό πρόβλημα. Ναι, δηλαδή έχετε πάρει ένα όμηρο, τον έχετε τον όμηρο ταλαιπωρήσει, ανησυχεί η οικογένειά του, έχετε πάνω σας οπλισμό, πολλά πράγματα κύριε. Έχω ψυχολογικά προβλήματα, γι' αυτό ήθελα να φύγω, δεν θέλω να μπλέκω πια, θέλω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω, γι' αυτό. Κάνατε... Με θέλω κάτι εγώ, δύο λεπτά. Ναι. Όταν σου βάζω χειροπέδες, πώς δίνεις σφαλιάρα, για μάθε μου λίγο. Εγώ έδωσα σφαλιάρα. Να. Λάθος. Το παιδί αυτό είναι... Μάλιστα. Ωραία, τι ακριβώς έκανε? Του βάζω χειροπέδες, το ρίχνω κάτω, μου ρίχνει σφαλιάρα. Εντάξει ρε φίλε, λάθος σου, το πάτησα από πριν και έγινε. Τι να κάνουμε. Α, πριν το πάτησα μου ρίχνει σφαλιάρα την ώρα που έτρεχες. Και σου πήγε την ώρα που σου βάλα χειροπέδες. Δεν σου ρίξα την ώρα, εκεί που πήγες να μου βάλεις το πάτησα εγώ από πριν. Τώρα αν έκανε το animation και μπήκα, τι να σου πω. Λάθος, δεν άλλαξε όμως και κάτι. Τέλος πάντων. Δεν είναι ότι ξέφυγα, ξέρω εγώ, και έχασες τίποτα. Έγινε ένα λάθος, δεν έχασα κάτι. Το θέμα είναι, αδερφέ μου, να μην κάνουμε abuse, εντάξει. Παίζουμε αρπή εδώ πέρα. Σούπα, έγινε ένα λάθος, οκ. Ναι, ναι. Ωραία, έγινε μια παρατήρηση και από μένα. Δεν ξαναγίνεται. Θα είμαι από πάνω έτσι κι αλλιώς. Συνεχίστε. Έγινε, ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, κύριε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν μου είπατε ότι λέγεστε, το επώνυμό σας είναι Ροζ. Ωραία, να το σημειώσουμε κιόλας. Θέλω να μου πείτε τι ώρα ξεκίνησε η ομοιρία του πολίτη και από πού τον επήρατε. Θα κερδίσω κάτι.
Ναι, λιγότερη κοινωνική. Πόσο δηλαδή λιγότερη? Πείτε μου εσείς πρώτα να δούμε, θα τα κάνουμε εδώ πέρα όλα εδώ. Πείτε μου για να ξέρω, για να μπορώ να σας πω, δε... Κοιτάξτε τώρα, σας... αν έχετε π.χ. 60 σκούπες, μπορεί να φάτε πω... 50, 40, ξέρω εγώ, ανάλογα τι θα μπορώ μου πείτε. Μπορώ να σας πω πολλές πληροφορίες, να εσείς γίνουν... να μου πείτε... Ναι, αλλά πρώτα θα γίνουν συλληπτοί, έτσι, δηλαδή άμα μου δώσετε πληροφορίες. Τώρα πείτε μου, ακούω. Πότε έγινε, τι ώρα? Τι ώρα έγινε, ναι, κτλ. Τώρα έχει περάσει και πολύ ωραία, σίγουρα πριν καμιά ώρα. Πριν, α, το πήραμε... Σιγά σιγά και να τα γράφω κιόλας. Ναι, πείτε okay. μου. Ωραία. Τον είχαμε πάρει από ένα μπεργκεράδικο, νομίζω, ναι, από ένα μπεργκεράδικο. Στο τέτοιο. Όχι στο παλέτο. Ξέχασα την περιοχή. Σαντί. Σαντί. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μπεργκεράδικο, Σαντί Σόρς. Ωραία. Παρακάτω. Τι άλλο. Πήγαμε μετά και κάναμε ληστεία. Ξέρατε, μου είπατε... Πρόσωπο μου είπατε, κάποιον, από κάποιον δράστη, τον ξέρετε. Ναι, ναι, αλλά θα ναι. βοηθηθώ, αυτό είναι το θέμα. Μα εδώ είμαστε, κύριε. Λοιπόν, δίνεις ο δράστης αυτός. Δίνεις παίρνεις. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ο δράστης αυτός με τη μάσκα του γουρουνιού, το θυμάστε? Ναι, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, αυτός ο δράστης εδώ πέρα. Απλά μην κουνιέστε πολύ, είναι... γιατί ζαλίζομαι λίγο. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έτσι, είμαι, σας έχω δει. Ψυχολογικά, σας το είπα. Καταλαβαίνω, μην ταράζεστε. Πείτε μου. Αυτός μάζευε κοκαίνη. Άμα το πιάσετε θα βρείτε πάνω κοκαίνη σίγουρα, 100%. Ξέρω αν το έχετε πιάσει. Κοκαίνη, δεν ξέρω ποιος ήταν. Στο... Και το... μάζευε σε ένα χωράφι. Τη μούρη του, κοντά στο Σάντι. Εκτός από τη μάσκα, ονοματεπώνυμο, μια ταυτότητα, δηλαδή στέκει. Όχι, ονοματεπώνυμο δεν ξέρω. Ξέρω στέκι. Ότι ήταν πρώην, σε πρώην συμμορία. Πρώην, ναι. Με όνομα. Με τους ασπρούλιδες, ασπρούλιδες. Ασπρούλιδες. Τους αμέσους πλαστικούς στο 13. Ναι. Α, έτσι μου είπε, έτσι μου είπε. Έτσι μου είπε. Ωραία. Πρώην λέει ήτανε σε αυτή τη συμμορία. Μάζευε μόνος του κοκαίνη. Και το πρόσωπό του είναι λευκός και έχει μια μοϊκάνα μαύρη. Μοϊκάνα το λέτε ας πούμε ψηλή λωρίδα ή μοϊκάνα όλο το κεφάλι πάνω και πίσω? Ξέρετε, το κεφάλι και πίσω είναι, αλλά είναι μαύρα τα μαλλιά του, θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Αλλά... Μοϊκάνα, λευκός δηλαδή, ύψος περίπου. Σαν εμένα. Πόσο, 1,85 δηλαδή. Ναι, ναι. Ωραία. 1,85 ύψος, λευκός, μοϊκάνα, μαύρη μου είπατε. Ναι, ωραία. Μάζευε κοκαίνη. Ωραία. Άμα το πιάσετε δεν θα βρείτε κοκαίνη σίγουρα πάνω. Είναι σίγουρο αυτό, έτσι. 100%. Λευκός εδώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε. Λοιπόν. Έχετε παράνομη οπλοκατοχή, έτσι? Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο πρόστιμο. Είπα. Αυτό για σας. Σας έδωσα πληροφορίες όμως, έτσι? Οπότε... και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Δηλαδή, είμαι... νιώθω και μια υποχρεωσύνη, γιατί συνεργαστήκαμε τουλάχιστον. Είμαστε στα δύο άκρα. Εγώ κυνηγάω το κακό και εσείς το δημιουργήσατε. Ναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, τα βρήκαμε κάπου. Βέβαια, εγώ υπήρχε... έχω ψυχολογικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα με βοηθήσετε σε αυτό, αλλά. Μπορώ να σας βοηθήσω, ναι. Μπορώ να σας πάω σε ένα γιατρό, πολύ καλό ψυχολόγο που έχουμε. Μακάρι, μακάρι. Ναι, είχα και εγώ ένα θέμα από θέμα έτσι διαταραχής, ψυχολογικής διαταραχής. Ναι. Στο σόι μου είχα ένα συγγενή. Τον είχα πάει και με κάποια έτσι αγωγή. Και με λίγο μια μικροαπασχόληση που του κάνανε, τελείωσε, το μυαλό του ξέφυγε και σκεφτόταν διαφορετικά τελείως πράγματα και έτσι με τον καιρό έγινε καλύτερα και έχει φτιάξει μια πολύ φυσιολογική ζωή. Έλα. Ναι, δεν θυμάται... Και εγώ θα ήθελα έτσι, γιατί αυτά που κάνω δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν είμαι καλά, ενώ πρέπει να τα κάνω για να ζήσω, γιατί δεν μπορώ με άλλον τρόπο, επειδή έχω ψυχολογικά τρώω συνέχεια, δέχομαι bullying σε κάθε εργασία που πηγαίνω. Γιατί, κύριε? Αλλά δεν μπορώ, νιώθω πάρα πολύ άσχημα, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ. Ναι. Ωραία. Γι' αυτό σας είπα και τις πληροφορίες που γνωρίζω κι εγώ, γιατί δεν θέλω να βγω από αυτήν την κατάσταση, δεν αντέχω άλλο. Ωραία, θα σας κοπεί και το κλοπί στα 1950. Ναι. Ορίστε και αυτό το πρόστιμο για σας. Ωραία. Ωραία. Και θα χρειαστεί να πάμε και για την κοινωνική σας. Ωραία. Πόσο είναι η κοινωνική?
Δώστε μου ένα λεπτό, έτσι, αν και θα το κοιτάξω, θα το πάρω εγώ σε μένα. Δώστε μου ένα λεπτό, γιατί βλέπω εδώ συνάδελφος για να δω. Ναι, είναι σε ένα άλλο εδώ κελί. Ένα λεπτά και επιστρέφω πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Ναι, για να δουλειάσω. Λοιπόν, αυτός είναι από τη ληστεία. Κύριος τηλεστίας, σαν αλφα. Αυτός είναι από τη ληστεία, ε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, αυτός είναι από τη ληστεία, ναι, ναι. Είναι ο κύριος που μας έλεγε ο άλλος, ο Ασπρούλης, ο έτσι, ο αλλιώς. Αυτός εδώ είναι. Ένα 85 ύψος μου έλεγε, Μοϊκάνα, λευκός. Να. Με τη μάσκα του γουρουνιού, αυτός δεν είναι. Για βάλε τη μάσκα σου πάλι, πού είναι η μάσκα σου, η γουρουνιού. Για βάλε τη. Με την πρώην σου μαφία, αυτά μας έλεγε ο άλλος, ο φίλος. Πρέπει να χαμηλώ λίγο σκέψη, το περίμενα. Α, ναι. Λοιπόν, ο άλλος είναι έτοιμος. Έχει δώσει κιόλας την πληροφορία για αυτόν εδώ πέρα. Για πρώην συμμορήτης και μαφιόζος. Μεγάλος αυτός εδώ πέρα, εγκληματίας. Αχα. Ναι. Μεγάλος εγκληματίας, φαίνεται το βλέμμα του. Το είχε και τη γουρουνιού. Αυτός είναι. Λοιπόν, ο άλλος. Να του βάλω 40 κοινωνική. Μετά από τα αποστήματα και όλα αυτά. Να με, ό,τι πήγαινε ο νεότερη. Επειδή δεν έχω επαφή, δεν έχω εικόνα. Είστε καλά όλα τα άτομα. Ωραία, 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 ωραία. Πάρτε μας στην αλφα που ήθελες να το ρωτήσεις κάτι. Κλέρι είχαμε. Λοιπόν, εσείς κύριε εδώ πέρα είσαστε μεγάλος εγκληματίας. Μας ήρθανε σε αναφορά στα αυτιά μας. Εδώ πέρα. Είχε... Μπορείστε. Πρώην συμμορή, έχετε τη μάσκα του γουρουνιού εσείς τη φοράγατε? Όχι, όχι, εγώ δεν έχω κανένα. Εσείς με τι μάσκα ήσασταν? Του Ντόμπι, με τη μάσκα του Ντόμπι, μην πείτε εσείς το ξέρετε, ο Ντόμπι. Ο Ντόμπι, ναι, ο άλλος εκεί μέσα, ο άλλος ο κρατούμενος, είπε για ένα μεμοϊκάνα, λευκό, ύψος 1,85 περίπου, σε πρώην μαφία με κάποιους άσπρους, δηλαδή με κάποιους εγκληματίες, έλεγε ο άλλος από εκεί. Mm-hmm. Και θα έρθεις μαζί μας. Α, δηλαδή εσείς δεν είσαστε ο αρχιμαφιόζος που μόλις πήρα σε κατάθεση εγώ, έτσι? Όχι, καμία σχέση και γι' αυτό εγώ, αν προσέξεις, δεν είχα και ίδια πράγματα με τους άλλους. Για γυρίστε λίγο στον τοίχο προς τα μέσα λίγο, για μπείτε λίγο. Για περίμενε. Για κατεβάστε λίγο τα χέρια σας, κατεβάστε τα χέρια σας λίγο. Όχι, ναι, κατεβάστε τα απλά, κατεβάστε τα. Για να σας δω λίγο. Σας φέρω σε επαφή. Το διπλωματάκι θα μας το δείξετε. Οπότε για να μην φανάξω όλοι και... Λοιπόν, αυτός εδώ ήταν ο Μοϊκανός. Αυτός εδώ είναι. Ναι, ναι. Αυτός είναι, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, αυτός εδώ ήταν στη Μάρα. Να σε ρωτήσω στον Άλφε, δύο λεπτά. Σου είχε δείξει αυτό το κύριος. Ο κύριος Ρος, μια δίπλωμα είχε, δίπλωμα. Το είδατε σίγουρα? Το είδα, ναι, το είδα, ναι. Του έχουν κοπεί τα προστήματα του κυρίου. Του έχουν κοπεί. Του έχουν κοπεί, το μόνο που του λείπει είναι κοινωνική. Πόσο θα γίνει, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Τελειώνεται με τον κύριο εδώ πέρα, θα του πάμε και του δύο μαζί. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο εγκληματίας. Για άλλα εδώ μαζί μου, είσαι εγκληματίας. Α, του πονίρε. Αρχιμαφιόζε. Αρχιμαφιόζε. Αφού εσένα είπε ο άλλος. Σε πρεμιέ. Παρακαλώ. Σε έχει κόψει τα πρόστιμα, ε. Σε αυτό να που είσαι εκεί, ναι, στο Μοϊκανό που έχω εγώ εδώ. Όχι, να ξέρει, η ληστεία. Είναι 50 σκουπές και για κάθε παράνομο είναι στις 5. Ωραία. Σ' ακούω, ναι. Εσείς ήσασταν τα πραγμάτια και εγώ ούτε καν όπλο δεν είχα πάνω, ενώ οι άλλοι ήταν όλοι με όπλα. Τι μου λέτε? Ναι, αλλά άμα είσαστε ο αρχιμαφιόζος, το μεγάλο κεφάλι, έτσι. Το κεφάλι, γιατί δεν ξέρω τι μιλάτε. Εγώ... Μα είσαστε σε μια κλιματική οργάνωση, έχετε διαρρήξει ολόκληρο μαγαζί, πολυτελέστατο. Μα αφού αυτός εδώ μέσα τώρα μπροστά κατά μουτρά σας το είπε ότι εσείς είσαστε το κεφάλι. Φαντάζομαι την εμπειρία σας στην ελληνική αστυνομία θα σας λένε ότι οι αρχηγοί πάντα έχουν οπλισμό πάνω τους. Εγώ ούτε οπλισμό είχα ούτε τίποτα. Έχω να ξέρετε ότι πολλοί μεγαλοεγκληματίες όμως έχουν τη φρουρά τους, τα τσιράκια τους και έχουν αυτή το βαρύ οπλισμό και τα μπος δεν έχουν τίποτα να ξέρετε. Εγώ πάντως με τα παιδιά αυτά εκεί δεν έχω μια σχέση, ούτε τα ξέρω, ούτε με ξέρουν. Και αν με ξέρουν, να σας πούν το όνομά μου. Δώστε μου ή ταυτότητα ή ένα δίπλωμα. Ναι,
Ναι, με επιβεβαιώστε το, εγώ δεν έχω μία επαφή. Για δώστε μου λίγο παρακαλώ. Για να δω, ο κύριος Μπιλ, ψύχο, ψάει, ωραία. 1.96 ύψος. Καμία σχέση σας λέω, είδατε, 10 πόντους πάνω, 10 πόντους κάτω. Έχει λίγο διαφορά. Ναι, ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είχατε, έχετε κάνει ομοιρία πολίτη, έχετε ανησυχήσει το σπίτι του και την οικογένειά του, όλο το σόι είχε ανησυχήσει για τον Όμηρο που τον είχατε τόσες ώρες. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε και εσείς αν σας απειλούσαν με ένα όπλο, το ίδιο πιστεύω θα κάνατε για να προστατεύσετε και εσείς τη δικιά σας οικογένεια. Και πώς δηλαδή εσείς δεν ήσασταν και εσείς ένας Όμηρος και ήσασταν απλά εσείς ένας εγκληματίας στον αριθμό των εγκληματίων? Ξέρω γιατί με θέλανε μαζί τους. Δεν ξέρω, για να τα φορτώσουν όλα σε μένα μάλλον. Και από πού σας αρπάξανε δηλαδή, ας πούμε έτσι? Δεν ξέρω άμα σας ενημέρωσαν οι άνθρωποι. Το μηχανάκι που είχα ήταν και χαλασμένο, αυτοί το χαλάσαν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως είσαστε ο κατηγορούμενος. Κατηγορήστε αυτή τη στιγμή για ληστεία στο κοσμηματοπολείο. Είσαστε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχετε λερώσει κάπως το ποινικό σας μητρό, θα περάσει και στο σύστημα δηλαδή, το λερώνετε με αυτές τις πράξεις και για να... γίνανε οι θελημένοι από μένα, με απειλούσαν αυτό το πιο, αλλά... Ναι, το καταλαβαίνω, ούτε αλλά όμως... Αρχηγός, ούτε τίποτα από όλα αυτά που είπατε. Ναι, απλά να ξέρετε κιόλας έχετε και είσαστε και ο γκώδες άνθρωπος, πολύ ψηλός, δηλαδή είσαστε 96, έχετε αυτό. Δηλαδή και τα χαρακτηριστικά που... Κάποτε, ας πούμε, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνατε και τσαμπουκάδες σίγουρα. Δηλαδή, δεν σας βλέπω για πολύ κυριλέ, να το πω έτσι. Καταλάβατε, δηλαδή, δεν φαίνεστε και... Ρε παιδί μου, εντάξει, έχω δει δικηγόρους, δηλαδή, εντάξει, μοϊκάνες και φαρδιά παντελόνια και τέτοια με κουκούλες, φούτερ και τέτοια. Δεν τα φοράει ένας που είναι, ας πούμε, π.χ. δικηγόρος ή εφοπλιστής ή δεν ξέρω εγώ τι. Κύριε, έχετε τελειώσει από το κουφό σου? Δεν είμαι κουφό σου, είμαι στα κελιά. Ελάτε λίγο το γκαράζ σου παρακαλώ. Ποιος? Ένα λεπτάκι. Δεν ξέρω το κούρεμά μου αν... Ωραία. Στο γκαράζ. Αλλά εντάξει. Πάντως σας λέω, εγώ δεν είμαι άτιμα ποιος ούτε τίποτα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε με τι θα κάνω. Λοιπόν. Λοιπόν, θα κλοπεί στα 1950, έτσι. Να είχα κλέψει κιόλα, θα τα πλήρωνα καλά. Ορίστε, αυτό εδώ μια υπογραφή για σας. Και εσείς είπατε δεν είχατε όπλο, έτσι. Δεν είχατε, αυτό θα σας εξηγώ. Ωραία, γυρίστε άμα είναι έξω να σας συνοδεύσω μέχρι έξω. Γυρίστε λίγο πλάτη, γυρίστε λίγο πλάτη. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, κύριε. Εντάξει. Ευχαριστώ, είπα μια κουβέντα, δεν ξέρω τώρα. Εσύ μπορείς να την πας όπως θες, κάτσε, σκέψου. Για τους χαζούς, ξέρετε τι λένε. Ότι λένε συνέχεια ότι είναι έξυπνοι. Ισχύει και αυτό, πιστεύω. Τι να πω, εγώ σας είπα τι γνωρίζω εγώ. Σας είπα, αυτός που είναι έξυπνος και σκέφτεται στη ζωή πολλά πράγματα για αυτά, είναι συνήθως στεναχωρημένος και έχει και προβλήματα. Ο άλλος σιγά, που... Σιγά μην κάνεις, σιγά μην κάνεις, δεν πολύ σκέψη. Σκέψη, αλλά... φιλαράκι μου, να ξέρεις, θα ήταν να πας να κάνεις μια ωραία δουλειά, ακόμα και να βρεις να κάνεις διαδημόσεις και να πας να απελείς αυτός ανθρώπους. Η ηρωνία που κάνεις, επειδή... αν νομίζω ότι είναι έξυπνα, θα κάνεις λάθος. Ποια ειρωνία έκανα, ειρωνεύτηκα κάπως στον άλλο τώρα και δεν το κατάλαβα. Όχι, συνάδελφε, ο κύριος είναι και ο ένας και ο άλλος νομίζω είναι έτοιμοι να πάνε για τέλεια. Και για τις συνέπειες της κοινωνικής εργασίας τέλεια. Μας. Τέλεια. Χειροπέδες και μετακίνηση μέχρι έξω. Για να μου λέω την πλατούλα, θα του ρίξω εγώ το κύριο εδώ. Ωραία. Πέρα, έδωσε. Κύριε αστυνόμε, με ακούτε? Παρακαλώ. Επειδή τυχαίνει να ήμουν μπροστά εκεί στη διαπραγμάτευση με τον πρώτο κύριο που ήρθε. Ναι, ναι. Πρέπει εσείς σαν μεγαλύτερος έτσι και μετά να του μάθετε λίγο κάποια πράγματα. Δεν ήτανε πολύ
Κοιτάξτε. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν θέλω να εμπλακώσω εσάς και τη δουλειά σας. Απλά ενημερωτικά σας το λέω. Είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, παλικάρι μου. Ναι, δεν κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν είναι τώρα, αυτό δεν μαθαίνετε, αυτό ούτε διδάσκεται. Ναι, ναι, απλά καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Ναι, καταλαβαίνω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω. Καλά, μπορεί να το. Σίγουρα. Σε κανέναν. Ναι, ναι. Εγώ κάτω και αρχίζομαι τώρα. Το όποια ακούει που έχει το κρατούμενο. Κύριε, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ωραία. Περίμενα, δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν ψαγραφικά. Α, οκ. Πόσες σκούπες μου είχες πει να το ρίξω? Τακ, τα πήρα. Ορίστε. 60. Ευχαριστώ. 60, ναι. Ωραία. Άλλος, ο άλλος είναι πολύ συνεργάσιμος, δεν είχε ούτε όπλο να του δώσω 40. Ούτε όπλο. Ναι, ρε, εσύ δώσω 40, αμένα είναι καλά, παιδιά. Αυτό κάνει ναι, για παραπάνω, ξέρεις. Ναι, αυτός είναι, είναι... 90, άρα. Έχει πολλή έπαρση, να ξέρεις. Λοιπόν, κύριε μου, ναι. Ένα λεπτάκι. Πρέπει να είναι και πρώην αστυνομικός. 40 κοινωνικοί πόσα είναι πολύ? Είναι λίγο, εντάξει, λόγω ηλικίας κιόλας, δεν ξέρω εγώ. Ωραία. Θα το βάλω 35, αυτός είναι και μεγάλος είναι, πρέπει να είναι... Ναι, να το ξέρω, είχε παιδί μωρά, θα το μείνει σκουπίζω, βάλω το 35. Ωραία. Ο άλλος θα τη φάει την εβδομενταριά μου, γιατί ξέρεις... Θα σας βάλω να ξέρετε με πολύ ζόρι δηλαδή, γιατί δεν είναι στο χέρι μου. Θα σας έβαζα 20 σκούπες. Θα σας βάλω 35 εκεί, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, παλικάρι. Τριάντα σου βάζω και να με θυμάσαι. Σε θυμάμαι. Δεν έχει να με θυμάσεις. Να προσέχεις. Ή να μου κάνεις κανένα κακό στην πορεία. Να σε... Όχι, να σε καλά. Να σε καλά. Εντάξει, τι βαλαγρήμα είναι αυτό. Στα 40 χρονών. Αλλά ο άλλος τη θέλει την 70. Ναι, ναι, αυτό δεν έχει υπερπολέρα. Ό,τι έκοψες από τον έναν δώσ' το στο άλλο, ρε. Αυτό είναι έτσι. Ναι. Μαζί δεν ήτανε.
Σε περιμένω στην πλατεία, έτσι. Άμα θες φύγει, ρε. Τώρα περιμένω να μου φέρει το αράφικα ο άλλος και... Okay. Απλά επειδή είναι όλες λίγο, είναι λίγο μουνό πάνω, sorry κιόλας, Κλέρι. Ξέρεις, ναι, όντως είναι. Τρέχει και τέτοι. Σε περιμένω στην πλατεία, καλούγα εγώ. Okay. Γιατί ο άλλος, εντάξει, δεν μπορούσε να φύγει τόσο εύκολα. Κολοπεδαράς είναι αυτός. Θα του ρίξω 60 άμα είναι, επειδή εντάξει το παιδί ταλαιπωρήθηκε λίγο για το ψευδογραφικά. Αλλά και πάλι 60 θα τζούξουν, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα και 50 να του βάλεις, πάλι πολλές είναι πλειολόγος, ξέρω εγώ. Α, αλλά... στον 60 γιατί έχει πολύ έπαρση, αυτό δεν θα έρθει να ξαναμιλάει το τιμό. Ναι, εκεί όμως θα το πάρει το μάθημά του στο 60. Ή θα το πάρει το μάθημά του ή θα μας γαζώνει έξω το τμήμα. Αυτό. Αλφέ. Έλα μου. Πόσο του είπες? 40 μου είπατε, περίπου. Ναι, ήταν πριν βγει η πληροφορία, αλλά εδώ πέρα είναι στα 60 έχω ακούσει για... κάντε κάτι καλύτερο, όμως μου είπατε εμένα 40, κουράστηκα κιόλας ο άνθρωπος, δεν μπορώ να σκουπίσω. Σου λέω, από 70 θα σου πάω 60. Σήμερα. Σε πρεμιέ. Παρακαλώ. Επειδή είμαι καλό παιδί. Είσαι ασπρομάλι, είσαι ωραίο παιδί. Βάλ του 56 μου, ρε, βάλ του 56. Άντε. 55, άντε. Γιατί για μένα, ναι. Άντε. Να με θυμάσαι όμως εσύ με το μουστάκι και να μου ξηγήσεις ωραία. Είσαι ο πιο κύριος της αστυνομίας. I love you όλη την πολιτεία, I love you την πολιτεία όλη, αλλά να μας αγαπάτε λίγο παραπάνω. Είσαι, ναι, ο πιο ωραίος εσύ εδώ. I love you. Εγώ δεν σε χάλαβα. Ωραίος είσαι και εσύ, απλά αυτό είναι αγαπητός ο κύριος. Γιατί ξέρεις, ήταν και διαπραγματευτής μας, εσύ μιλήσαμε λίγο. Αλλά ο προηγούμενος, διώχτε το. Όχι, εντάξει. Εντάξει, για 600 ευρώ τώρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, αδερφέ μου. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην σε ξαναβρω, έτσι. Ποτέ. Θα πάω σε ψυχολόγο, θα λύσω τα προβλήματα μου όλα. Να πάω να ζητήσεις τον κύριο Γιώργο. Πού είναι? Στο νοσοκομείο. Κύριος Γιώργος. Κύριος Γιώργος, ναι, πολύ καλός ψυχολόγος. Ωραία, θα πάω εκεί πέρα. Και αυτό που σου είπα να το θυμάσαι τι να κάνεις για να σου περάσει. Να ασχολείσαι με κάτι καλύτερο, με κάτι άλλο. Βρες κάτι να κάνεις. Έχετε δίκιο. Φύτευε. Πάμε. Τσίτσο. Αυτό ήτανε. Ναι.